Για μισό λεπτό να μην έχουμε τον Μανώλη που περιμένει. Έτσι. Μανώλη, μας πει τα τελευταία από έχουμε τον Χουλουσία Ακάρ που ξαναχτυπά και γκρινιάζει για τα F-16 που η Ελλάδα δεν αφήνει, λέει ο Ακάρ, να πάρει η Τουρκία, ε. Ναι, μιλώντας με δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας διαμαρτυρήθηκε πρώτα απ' όλα, είπε ότι δεν μπορεί να γίνεται παραχώρηση F-16 λέγοντας ότι θα σου δώσω αυτό αλλά δεν θα κάνεις το άλλο. Σε αυτό δεν του αρέσει ιδιαίτερα του Χουλουσία Ακάρ. Από την άλλη λέει ότι η Ελλάδα με διάφορες πρωτοβουλίες προσπαθεί να επηρεάσει όσο μπορεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ τουρκικής και αμερικανικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας για την προμήθεια και τον εξυγχρονισμό των F-16. Βέβαια, μιλάμε για μεταξύ των επιτροπών, ακόμα δεν υπάρχει κάποια οποιαδήποτε συμφωνία. Η Ελλάδα φαίνει σε διαστάσεις που δεν μπορούν να εξηγηθούν στα πρότυπα των διεθνών σχέσεων όλη αυτή την κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να πέσουν σε αυτή την παγίδα των βουλευτών, κάποιων βουλευτών και κάποιων άλλων ανθρώπων που προσπαθούν να χειραγωγήσουν και παραπληροφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ενόχληση από την πλευρά της Τουρκίας για όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάποια δήλωση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τα F-16. Βεβαίως έχει διαμαρτυρηθεί ο Κυριακός Μητσοτάκης για τις υπερπτήσεις των τουρκικών μαχητικών. Ωστόσο, δεν έχει πει ότι μην γίνει κάποια πώληση. Αυτά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως αυτό βεβαίως φαίνεται ότι. Ενοχλεί πάρα πολύ. Εκνευρισμό στην Τουρκία. Έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό. Και νομίζω, Μανώλη, ότι φουντώνει ο εκνευρισμός και από αυτά τα δημοσιεύματα που υπάρχουν σήμερα στον τουρκικό τύπο, που αναδεικνύουν την προοπτική υπεροχής της Ελλάδας στους εθέρες μετά την αγορά των Ραφάλ και το φρένο των Ηνωμένων Πολιτειών στα F-16 στην Τουρκία. Ναι, διότι τα δημοσιεύματα λένε ότι σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα έχει αποκτήσει την υπεροχή στους εθέρες του Αιγαίου σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και ο εκνευρισμός του Χουλουσία Ακάρ, γι' αυτό και αυτές οι δηλώσεις του για τις ΗΠΑ λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας βάλετε όρους όταν μας επιτρέπεται τουλάχιστον να εξυγχρονίσουμε τα F-16, δηλαδή αυτό φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μια ιδιαίτερη εντύπωση στους Τούρκους και βεβαίως ρίχνουν την ευθύνη στην Ελλάδα, στους Έλληνες, σήμερα η Αξάμ και στο εβραϊκό λόμπι και στο ελληνικό λόμπι, σε όλους αυτούς. Αλλά η αλλαγή των ισορροπιών στο Αιγαίο με τη νέα προμήθεια μαχητικών, με σύγχρονα όπλα και βεβαίως βάζοντας εμπόδια στην Τουρκία, φαίνεται ότι προκαλεί ιδιαίτερο εκνευρισμό στην Τουρκία.